centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Πάμε σε μια ανακοίνωση που έβγαλε η ΣΜΙΞΗ εκεί στο Άργος, ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος ΣΜΙΞΗ, με αφορμή τα έργα που ξεκίνησαν στο δασάκι του Άργους Οριστικού για τη διευθέτηση του, το μεγάλο έργο του Άργους για τη διευθέτηση του κήτου του Αλιάκμωνα. Ναι, της πρώτης φάσης. Μπράβο, της πρώτης φάσης. Έχετε δει ίσως την ανακοίνωση για να... Την είδα την ανακοίνωση. Οπότε, υπάρχουν κάποια ερωτήματα που βάζουν από την ΣΜΙΞΗ. Αν κρίνεται απαραίτητη ριζική αποψήλωση τόσων πολλών δέντρων κατά μήκος του ποταμού, πόσο καιρό θα κρατήσουν εργασίες, όταν τελειώσουν εργασίες, αν μπορεί να δοθεί μέρος του δάσους στους πολίτες, πότε θα ξεκινήσουν εργασίες από την ανάδοχη εταιρεία και τι θα συμβεί στην τριετία υλοποίηση του έργου. Μήπως θα πρέπει να γίνει και μια ημερίδα ανημέρωση των πολιτών για ένα τόσο σημαντικό έργο. Βάζουν ερωτήματα από τη ΣΜΙΞΗ. Λοιπόν, επειδή πλέον έχω μάθει να δέχομαι και να σέβομαι τους ειδικούς και όλοι οι προβληματισμοί βέβαια είναι καλοί, αλλά επειδή δυστυχώς πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι αυτοαποκαλούνται ειδικοί και δυστυχώς έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει σαν χώρα από όλους αυτούς. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Το έργο αυτό της διευθέτησης της Κήτης, η μελέτη μάλλον αυτού του έργου έχει ξεκινήσει ήδη από θητεία προ αυτής της Δημοτικής Αρχής, δηλαδή γύρω στο 2008-2007. Από τότε η μελέτη αυτή έχει τροποποιηθεί 5 φορές. Και τροποποιήθηκε γιατί, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τα πιο νέα στοιχεία, τόσο τα υδρολογικά όσο τα μετεωρολογικά, αλλά και της κατάστασης που υπήρχε στην ίδια την Κήτη, η οποία άλλαζε χρόνο με το χρόνο. Το αν θα πρέπει να πάμε να κόψουμε 10 ή 100 ή 1000 δέντρα δεν προκύπτει έτσι γιατί ξύπνησα εγώ ένα πρωί και είπα να κόψουμε 1000. Αύριο να ξυπνήσει ένας άλλος και να πει όχι, γιατί να κόψουμε 1000, να κόψουμε 500. Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε την τελευταία δεκαετία, έχει πλημμυρίσει ο Αλιάκμωνας τουλάχιστον 3 φορές, χάνοντας ζωικό κεφάλαιο, αγροτικό κεφάλαιο από μηχανήματα, σύν ότι ισοπαίδωσε περιοχές και άλλαξε άρδιν η μορφολογία αγροτεμαχίων και όχι μόνο, αλλά και του ίδιου του παραποτάμιου δάσους. Πλημμύρισαν γήπεδα, πλημμύρισαν βοηθητικά γήπεδα, έγιναν καταστροφές σε υποδομές, όπως επίσης θυμάμαι τότε, το 2016, τα αγαπημένα μου παιδιά από τις ΣΜΙΞΗ είχαν βγάλει τότε ένα δελτίο τύπου που έδειχναν πλημμυρισμένο όλο το δασάκι, όλο το βοηθητικό γήπεδο και τμήμα και του ΔΑΚ, του Δημοτικού Σταδίου, πλημμυρισμένο. Και έλεγε αυτή είναι η κατάσταση του Άργους. Επειδή λοιπόν εμείς είμαστε επί της ουσίας ευαίσθητοι και δεν μπορούμε να ξαναζήσουμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Βέβαια, εδώ κάνω μια παρένθεση και να πω ότι η πρώτη στο ενδιαφέρον αυτής της Δημοτικής Αρχής ήταν να πάει να λύσει πρώτα απ' όλα τις πλημμύρες εντός της πόλης, τις οποίες με δύο έργα τα οποία έχουν ήδη ολοκληρωθεί, αλλά δυστυχώς επειδή είναι υπόγεια δεν φαίνονται και ο κόσμος γρήγορα ξεχνάει, με όλα αυτά τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα και αυτές τις καταιγίδες που έχουμε τα τελευταία χρόνια, αν δεν είχαν γίνει αυτά τα έργα, πολύ φοβάμαι ότι το Νότιο Άργος δεν θα υπήρχε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και υπάρχουν και οι συνδημότες μας. Και ζουν με ασφάλεια. Είναι αλήθεια. Γιατί το Άργος, έγιναν αυτά τα το έργα, τα δύο αντιπλημμυρικά μέσα στην πόλη. Το Άργος με τις πλημμύρες μας είχε απασχολήσει πάρα μα πάρα πολλές σκηνές απείρου κάλους το Άργος. Αφού με πλημμυρισμένα λοιπόν, σπίτια και υπόγεια. Αφού Άργος, λοιπόν για... λύσαμε το θέμα εντός της αστικής περιοχής, κρίναμε σκόπιμο πως θα πρέπει να λύσουμε και το πρόβλημα εντός του Αλιάκμωνα και σε κατέρωθε Κήτης, το οποίο ξεκινάει πώς ένα τόσο μεγάλο υδραυλικό έργο που να σας πω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα, έτσι, παρεπιπτόντως. Ξεκινάει πρώτα η λεγόμενη υδραυλική επίλυση
Από εκεί ξεκινάμε. Δηλαδή, λαμβάνουν στοιχεία πλημμυρικών φαινομένων της τελευταίας 150 ετίας, τα τελευταία 150 χρόνια. Και λένε, αν ξανασυμβεί ένα φαινόμενο το οποίο έχει συμβεί τα τελευταία 150 χρόνια και μάλιστα επιβαρημένο με τις νέες κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν ανάντι του τμήματος του Αλιάκμονα που διασχίζει την πόλη του Άργου Σουρεστικού, στο Γράμμο, στον Εστόριο, ναι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει αλλάξει άρδιν η φιλοσοφία αυτή και η φύση εκ των πραγμάτων, με αποτέλεσμα να κατεβαίνουν πολύ μεγαλύτερη μάζα νερού σε μικρό χρόνο. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια τέτοια υποδομή ώστε όλο αυτό το νερό, ο όγκος του νερού, να μπορέσει να περάσει χωρίς να πλημμυρίσει. Ένα. Δεύτερον, πιο ουσιαστικό. Δυστυχώς, το μεγαλύτερο τμήμα του ποταμού Αλιάκμονα που αφορά και αυτή την πρώτη φάση αλλά και τη δεύτερη φάση μέχρι τη γέφυρα της Αμουνδάρας, σε αυτό το κομμάτι λοιπόν ο ποταμός Αλιάκμονας δεν έχει καθόλου κλίση. Μάλιστα σε κάποια σημεία έχει αρνητική κλίση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εναποθέτει πάρα πολλά φερτά υλικά πρώτον, και δεύτερον, για να μπορέσει να λειτουργήσει ως ποταμός και να διώξει το νερό αυτό το οποίο λαμβάνει ψηλά τμήματα, λειτουργεί ως συμφώνιο. Δηλαδή φανταστείτε να έχουμε μια δεξαμενή η οποία όσο νερό μπαίνει θα γεμίζει και όταν πλημμυρίζει τότε θα φεύγει το νερό. Δεν έχει δηλαδή ροή. Για να αντιμετωπιστούν λοιπόν αυτά τα δύο βασικά θέματα έγινε αυτή η ειδική υδραυλική μελέτη και το λεγόμενο μοντέλο επίλυσης. Τι είναι αυτό? Αφού υπολογιστεί ο όγκος αυτός του νερού, μπαίνουν κάποια δεδομένα και online, να το πούμε έτσι απλά, βλέπεις έναν υπολογιστή το νερό, το πώς μπαίνει και πώς μπορεί να περάσει. Αν λοιπόν τηρούνταν τα όρια της υπάρχουσας κήτης και γινόταν μόνο ο καθαρισμός από τα φερτά υλικά της υπάρχουσας κήτης, το ύψος των αναχωμάτων για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε όλες γραμμές εκατέλωθε της κήτης. Ό,τι λοιπόν είναι μέσα από αυτή την κήτη πρέπει να κοπεί. Τι είναι αυτό που πρέπει να κοπεί? Είναι δέντρα, λεύκες, σκλήθρα, έχλες, δέντρα δηλαδή, τα οποία πάρα πολλά βέβαια περίπου είναι απόλυτα 4.000, υγιή. 4.000 είναι σωστός ο αριθμός που γράφει εδώ? Όχι, καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πιθανό να είναι 3,5 με 4.000 κυβικά, μια εκτίμηση που έκανε το δασαρχείο. Όχι 4.000 δέντρα. Λοιπόν, μην ξεχνάμε όμως και κάτι άλλο. Υπάρχουν φωτογραφίες που αποτυπώνουν όλη αυτή την περιοχή γύρω στο 57-58 που δεν υπάρχει ούτε ένα δέντρο. Ούτε ένα. Όλα αυτά είναι αυτοφυή από τις πλημμύρες του ποταμού λόγω της μη δραστηριότητας, γιατί όσο υπήρχαν οι αμολυψίες, ο καθαρισμός δηλαδή της κήτης από αυρανή υλικά, δεν είχαμε τέτοια θέματα. Από τότε που σταμάτησε αυτή η διαδικασία και σταμάτησε και η κτηνοτροφία εκατέρωθε της κήτης, δημιουργήσαμε αυτό που δημιουργήσαμε. Άρα λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, επειδή λέτε ότι πάει να γίνει κάτι πάρα πολύ καλύτερο, γιατί πιστεύετε ότι αντιδράει στο και κομψά η σμίξη? Με τα παιδιά δεν έχουμε καμία αντιδικία. Άλλωστε η συμβολή του Δήμου ήταν τόσο μεγάλη από την ύπαρξη, άλλωστε να σας πω ότι είμαι και εγώ μέλος αυτού του συλλόγου, και ό,τι ζήτησαν στα πρώτα κιόλα για τα φεστιβάλ που διοργανώνονται τους, εκεί, για τα φεστιβάλ εννοείται. Τα πρώτα κιόλα βήματά τους όταν ξεκίνησαν να επισκευάζουν κάποια παλιά κιόσκια, κάποια παλιά παγκάκια κλπ. Και σε όλη αυτή τη διαδρομή ο Δήμος έδωσε κάτι χιλιάδες ευρώ για να βοηθήσει και σε υλικά και σε μηχανήματα και σε υποδομές. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Αν λοιπόν ήμασταν αντίθετοι σε τέτοιου είδους δράσεις, ο Δήμος θα ήταν αρρωγός? Ή μήπως ο Δήμος δεν ήταν αρρωγός σε όλα αυτά τα μουσικά φεστιβάλ που γινόταν το καλοκαίρι? Ναι. Μήπως δεν ήταν εκεί, μήπως το προσωπικό του Δήμου δεν ήταν εκεί, μήπως δαπάνες του Δήμου δεν κάλυπταν ανάγκες του φεστιβάλ?
Όλα αυτά λοιπόν δεν ξέρω κατά πόσο τα γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος. Οφείλω όμως, για να είμαι δίκαιος, πρέπει να τα λέμε. Άρα, λοιπόν... Και δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, όχι. Λέω ότι... Ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε στις Μίξεις λοιπόν μετά από όλα αυτά ποιο είναι? Δεν στέλνω κανένα μήνυμα. Έχαμε άριστη συνεργασία. Αλλά λέω ότι όπως και εγώ δεν θέλω να το παίζω ειδικός σε κάτι που δεν ξέρω, καλό είναι να σεβόμαστε, να δεχόμαστε και να σπαζόμαστε αυτούς που με πολύ αγώνα κόπιασαν για να ξεκινήσει επιτέλους αυτό το έργο. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι στο κόψιμο των όποιων δέντρων απαιτούνται για τις ανάγκες του έργου δεν έχει καμία μα καμία εμπλοκή ο Δήμος. Είναι δουλειά του δασαρχείου, ναι, καθαρά, ναι, 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 και των δασικών συνεταιρισμών τους οποίους έχει επιλέξει και έχει εγκαταστήσει το δασαρχείο. Αυτό δεν νομίζω να υπάρχει κάποια διαφορετική άποψη. Ναι, δεν μπήκαμε ποτέ σε αυτή τη λογική. Εμείς αυτό που κάναμε και θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε είναι να αγωνιζόμαστε για να, όχι απλά να ξεκινήσει, το έργο ήδη έχει ξεκινήσει, το έργο αυτό να τελειώσει και ταυτόχρονα να ξεκινήσει και η δεύτερη φάση και να είμαστε καλά να ξεκινήσει και η τρίτη φάση που είναι βέβαια σωστά, πολύ πιο εύκολη, είναι πολύ πιο εύκολη και στην κατασκευή και στη μελέτη, γιατί έχει σημειακές παρεμβάσεις και είναι πλέον σε ένα κομμάτι το οποίο ο ίδιο ο ποταμός έχει πάρει τις κλίσεις του, δεν παρουσιάζει τα ίδια πλημμυρικά φαινόμενα. Είναι πιο απλά τα πράγματα. Είναι τώρα πολύ πιο απλά. Γι' αυτό τώρα λοιπόν όλοι μας θα πρέπει να σταθούμε δίπλα και αρρωγή σε αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο, το ξαναλέω. Γιατί πάντα δυστυχώς αυτό είναι από τη φύση μας ως Έλληνες μάλλον και μας χαρακτηρίζει σαν φυλή. Ό,τι καινούριο ξεκινάει, το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει στην καθημερινότητά μας, αντιδρούμε. Όσο κι αν εμπράκτος προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτό θα αλλάξει άρδιν και τη φιλοσοφία, αλλά πιθανόν και γιατί όχι και την οικονομία της περιοχής, σε μια δύσκολη περίοδο. Είναι λογικό. Κάθε τι καινούργιο, το οποίο όταν ξυπνάμε το έχουμε μάθει κάπως διαφορετικά, να το δούμε κάπως διαφορετικά, μας ενοχλεί. Και σε μένα συμβαίνει αυτό. Δεν βγάζω και τον εαυτό μου απ' έξω. Mm-hmm. Ας μάθουμε όμως επιλεκτικά να αποδεχόμαστε κάποια πράγματα, όταν μάλιστα όλες αυτές τις διαδικασίες τις αναζητούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποδείξει το ενδιαφέρον για τον τόπο τους και τον αγώνα, τον πολύωρο, τον πολυήμερο, τον πολύμηνο, τον πολυετή που έχουν κάνει και το έχουν αποδείξει εμπράκτως. Ωραία. Τώρα, πριν κλείσουμε, πάμε και ένα ακόμη θέμα για το οποίο πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχει κίνδυνος να χαθεί. Μιλάμε για το κοινοκομείο ή το κέντρο φροντίδας εκεί των Αδεσπότων στο Βογατσικό. Έχει συμβεί κάτι? Δεν έχει συμβεί. Εμείς έχουμε υποβάλει, βέβαια τώρα υπάρχει μία αναδιανομή στα κονδύλια με τα προγράμματα του Φιλόδημος 1 και του Αντώνη Στρίτσης. Υπάρχει μία μεταβατική περίοδος. Αυτό αφορούσε έργο στο Φιλόδημο 1. Ο Δήμος είχε υποβάλει φάκελο ήδη από την πρώτη προθεσμία, γιατί είχε δοθεί παράταση στην υποβολή στη συγκεκριμένη πρόσκληση μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019. Εκεί λοιπόν στην όλη διαδικασία ένα από τα δικαιολογητικά έλεγε ότι χρειάζεται, απαιτείται μάλλον, άδεια ίδρυσης από τον Περιφερειάρχη. Εκεί βέβαια υπήρχε μία αντιδικία, θα την έλεγα, από την πλευρά του Δήμου σε σχέση με την Επιτροπή η οποία αποφασίζει να και εισηγείται προς τον Περιφερειάρχη για το θέμα της άδειας ίδρυσης για τον απλούστατο λόγο. Ότι παρότι υπήρχε η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού, ακούστε, υπάρχει σύμφωνη γνώμη Υπουργού για την ίδρυση της συγκεκριμένης δομής. Αλλά υπήρχε αρνητική εισήγηση της Επιτροπής για ποιο λόγο? Γιατί λέει έτσι ερμηνεύουν τον νόμο. Τι λέει λοιπόν ο νόμος? Ότι θα κάνει αυτοψία η Επιτροπή για να μας δώσει την άδεια ίδρυσης. Και ρωτάω εγώ, όταν κάποιος η άδεια ίδρυσης, για να μην μπερδεύονται και οι ακροατές, είναι κάτι αντίστοιχο με μια άδεια οικοδομής. Εγώ λοιπόν ο Πάνος και ο Παπτσόγλου έχω ένα οικόπεδο και θέλω να πάω να χτίσω. Τι θα κάνω? Πρώτα θα κάνω το κτίσμα και μετά θα πάω να βγάλω την άδεια? Όχι νομίζω.
Θα πάω πρώτα να βγάλω την άδεια. Για να βγάλω την άδεια, τι απαιτείται? Να πάω σε ένα μηχανικό, να πάω να κάνω ένα τοπογραφικό, να έχω το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Και αφού λοιπόν ο μηχανικός μου κάνει όλα τα σχέδια και τις μελέτες, θα πάω να βγάλω εγώ την άδεια από την υπηρεσία δόμησης με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Μάλιστα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν η Επιτροπή είχε μια άλλη άποψη. Λέει, κτίσμα λέει, δεν κάνετε. Πώς να σας δώσουμε άδεια ίδρυσης? Ωραία. Δηλαδή λέω, εμείς αν είχαμε τα χρήματα να πάμε να κάνουμε το κτίσμα, τι κτίσμα θα κάναμε? Και αν είχαμε κάνει το κτίσμα, το πώς εμείς θεωρούσαμε ότι το συγκεκριμένο κτίριο θα ήταν λειτουργικό? Και ερχόσασταν εσείς δικαίως μετά και λέγατε, γκρέμισε το και ξανα... Άρα, εδώ λίγο θα πρέπει λογική στην πράξη. Ο λόγος λοιπόν που καθυστέρησε όλη η διαδικασία ήταν αυτός. Θα ξεμπλοκάρει όμως? Δεν το ξέρω. Περιμένω να κατέβω στην Αθήνα πιθανόν την άλλη εβδομάδα, μπας και ξεκολλήσει η διαδικασία μετά του κορονοϊού, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε και ξενοδοχείο να μείνουμε, για να πάμε να δούμε επιτέλους το τι θα γίνει. Μάλιστα. Γιατί από εκεί και πέρα το κομμάτι αυτό το ξεπεράσαμε με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού που λέω προϋπήρχε. Δηλαδή το ολόκληρο το Υπουργείο λέει ναι, δει με άργους οριστικού να το κάνεις. Αλλά εδώ η τοπική επιτροπή εισηγήθηκε στον Περιφερειάρχη, όχι δεν είναι σύνομο. Δυστυχώς. Είναι από τα... μη σας ξενίζει. Νομίζω ότι και σαν ιδιώτες αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους θέματα σε εμπλοκή με θέματα που έχει ο καθένας προσωπικά με δημόσιες υπηρεσίες. Είναι αυτό που λέμε αθάνατο ελληνικό κράτος. Αυτό καταλαβαίνω. Αθάνατο ελληνικό κράτος. Μάλιστα. Που δυστυχώς αντιμετωπίζουμε προβλήματα που όταν κάποιος υπάλληλος χωρίς να καθίσει κάτω να βάλει τη λογική και να μπορέσει να τεκμηριώσει μια θετική άποψη, πολύ εύκολα μπορεί να τεκμηριώσει μια αρνητική, χωρίς βέβαια να αναλογιστεί τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει στην εξέλιξη, λέω, σήμερα ενός κοινοκομείου, αύριο ενός γυροκομείου, παραμεθαύριο κάποιου άλλου σημαντικού έργου. Αυτή είναι όμως η κατάσταση. Πρέπει να την αποδεχτούμε. Γι' αυτό λέω όμως ότι απ' την άλλη έχουμε ηθική υποχρέωση όλοι οι διοικούντες να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Δηλαδή, αν σε κάποια από τις υπηρεσίες του Δήμου συνέβαινε κάτι τέτοιο, σας πληροφορώ θα ήμουν ιδιαίτερα στενάχωρος αν δεν το έλυνα και αν δεν αναλάμβανα εγώ προσωπικά την πολιτική ευθύνη για να λύσω αυτό το θέμα. Αυτές είναι οι αποφάσεις που παίρνουμε εμείς. Αν πρόκειται να αφήνουμε και να επαφίεται η απόφαση ενός πολιτικού προϊσταμένου στην εισήγηση ενός υπηρεσιακού, τότε δεν νομίζω ότι έπρεπε να έχουμε ρόλο ύπαρξης. Ο προϊστάμενος, ο υπηρεσιακός θα λειτουργήσει με τον τρόπο που σας είπα. Από εκεί και πέρα όμως την ευθύνη την έχουμε όλοι εμείς. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε και να μην ξεχνάμε πάνω απ' όλα τη δύσκολη συγκυρία στην οποία έχει περιέλθει ιδιαίτερα η περιοχή μας. Και βέβαια όλη η χώρα, ιδιαίτερα όμως η περιοχή μας. Εγώ δεν μπορώ να κοιμάμαι ήσυχος όταν έχω κάνει τέτοιου είδους δράσεις ή έχω τους πολιτικές αποφάσεις. Και ας μετρέχουν αυτές οι πολιτικές αποφάσεις και στα δικαστήρια. Με τον εαυτό μου είμαι ήσυχος και απέναντι στους δημότες μου είμαι ήσυχος. Ας το αναλογιστούν όλοι όμως αυτό, γιατί θα υπάρχει και δημόσια απολογία. Τώρα, πριν κλείσουμε και μια παράκληση από κατοίκους του Άργους για την περιοχή στρατοπέδου, με τα λύματα των στρατοπέδων μπορείτε να επέμβετε ή να λύσετε εκεί το θέμα αυτό που έχει δημιουργηθεί με την μυρωδιά που εκπέμπεται στην περιοχή. Αυτό ούτως ή άλλως είναι ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει, δυστυχώς σταμάτησε. Να κάνουμε λίγο υπομονή και θα λυθεί οριστικά πλέον με, με το έργο του βιολογικού, το οποίο και αυτό δυστυχώς κόλλησε, γιατί κάποιοι υπάλληλοι και προϊστάμενοι είχαν τη φιλοσοφία αυτή που ανέλησα πριν. Και αναγκαστικά το έργο πήγε 1,5 χρόνο πίσω και τρέξαμε στα δικαστήρια, που ευτυχώς τελικά είχαν αίσει ο τέλος. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλημέρα στο Άργος. Καλημέρα. Γεια σας. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr.
Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.